Λοιπόν, η κυρία Ράβδη έχει ζητήσει το λόγο. Κάποια ερώτηση. Ναι, ερωτήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη ερώτηση αφορά μία συνάντηση που έγινε πριν από λίγο καιρό όλων των δημάρχων του παραλιακού μετόπου με τον παρετηθέντα βέβαια πλέον κύριο Ματιάτο. Για την οποία δεν ενημερώθηκε μία επιτροπή που είχαμε φτιάξει διαπαραταξιακή για το παραλιακό μέτωπο που υποτίθεται ότι μαζί θα βλέπαμε όλα αυτά τα ζητήματα. Η επιτροπή αυτή δεν ενημερώθηκε ούτε πριν ούτε μετά, δεν ξέρουμε τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση. Βέβαια η ουσία της συνάντησης δεν έχει πλέον σημασία διότι το παράκτιο μέτωπο δεν υφίσταται πια. Αλλά με ενδιαφέρει η διαδικασία, δηλαδή αυτή την επιτροπή την φτιάξαμε για να πούμε ότι τη φτιάξαμε ή για να ουσιαστικά να κάνει κάτι και να ασχολείται πραγματικά διαπαραταξιακά το Δημοτικό Συμβούλιο με το ζήτημα του παραλιακού μετώπου. Το ένα είναι αυτό. Όσον αφορά την συνάντηση που υπήρξε στην παράκτιο μέτωπο, ήταν μια πρωτοβουλία της εταιρείας παράκτιο μέτωπο ΑΕΡ, να καλέσει όλους τους δημάρχους της παραλιακής ζώνης και να ξεκινήσει, να μας ανακοινώσουν μάλλον ότι θέλουν να ξεκινήσουν ένα διάλογο με τους Δήμους όσον αφορά το τι μελιγενέστε με τα ακίνητα που είχαν μάλλον παραχωρηθεί στην παράκτη μέτωπο ΑΕ. Αυτή και μόνο ήταν η συνάντηση η οποία έγινε. Δεν έγινε καμία συζήτηση ούτε επί χάραξης πολιτικών, ούτε επί προτάσεων, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ουσιαστικά ήταν μια πρώτη συνάντηση ανακοίνωσης ότι έχουν αυτή την πρόταση να συζητούν δηλαδή με τους δημάρχους. Δεν ελήφθη καμία απόφαση, εξού και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και δεν συζητήθηκε κάτι συγκεκριμένο. Η διαπαραταξιακή επιτροπή που δημιουργήθηκε εδώ από το Δημοτικό Συμβούλιο αφορούσε τις προσφυγές που έχει καταθέσει ο Δήμος στο Συμβούλιο της Επικρατείας όσον αφορά τη μη κανονικότητα παραχώρησης κάποιων ακινήτων που είναι μέσα στα εδαφικά όρια τα δικά μας από την ΕΤΑΔ προς την παράκτιο μέτωπο. Αυτή η επιτροπή έχει συνεδριάσει μία φορά, όταν κατατέθηκε δηλαδή η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τον δικηγόρο που ορίσαμε τον κύριο Κατερινόπουλο, ο οποίος και μας ενημέρωσε για το τι ακριβώς είχε κάνει και πώς ακριβώς είχε προσβάλει τις παραχωρήσεις, στην οποία για κάποιο λόγο δεν είχατε μπορέσει να παρευρεθείτε. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην παράκτιο μέτωπο και τίποτα περισσότερο. Αλλά από ό,τι είδαμε αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά ήταν η πρώτη και η τελευταία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Που βέβαια εδώ θα ήθελα επί τη ευκαιρία να εκφράσω την αντίθεσή μου στις ενέργειες που κάνει αυτή τη στιγμή η νέα κυβέρνηση, διότι ουσιαστικά έρχεται να ανατρέψει τα όσα μας έλεγε προεκλογικά. Και τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι αυτή η παράταξη, αυτό το κόμμα, ήταν αυτό το οποίο μας έλεγε ότι οι παραλίες πρέπει να διαχειρίζονται από τις τοπικές κοινωνίες, να διαχειρίζονται δηλαδή από τους Δήμους, να τις διαχειρίζονται οι Δήμοι και οι Δήμοι να αποφασίζουν τι μελιγενέστε για αυτές και το πώς ακριβώς πρέπει να αξιοποιηθούν πάντα σε σχέση με το τι θέλουν οι τοπικές κοινωνίες. Αυτή τη στιγμή τι είδαμε, ότι ανακοινώθηκε προχθές ότι ό,τι είχε περαστεί στην παράκτιο μέτωπο αφού τίθεται σε καθάριση επιστρέφει στο φορέα από τον οποίο είχε παραχωρηθεί, που είναι η ΕΤΑΔ ΑΕ, συγκεκριμένα για τις δικές μας παραλίες. Πάβει πλέον και η λειτουργία της ΕΤΑΔ ΑΕ και όλα αυτά πάνε στο ΤΑΙΠΕΔ. Όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ΤΑΙΠΕΔ και τι σκόπους έχει. Όπως επίσης ξέρουμε και ότι στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τους δανειστές, το ΤΑΙΠΕΔ είναι από τους φορείς του Δημοσίου, όπου τα χρήματα που εξοικονομούνται από τις αξιοποιήσεις, παύλα, εκποιήσεις στο δημοσίων ακινήτων πάνε στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Εδώ δηλώνουμε λοιπόν, επειδή αυτές τις μέρες έχω μιλήσει με τους συναδέλφους, τους δημάρχους του παραλιακού μετώπου και μάλιστα στις επόμενες μέρες θα βγάλουμε και μια κοινή ανακοίνωση. Εδώ βλέπουμε ουσιαστικά ότι από εκεί που λέγαμε ότι πρέπει οι Δήμοι να διαχειρίζονται τις παραλίες, αυτή τη στιγμή τις πάμε στο φορέα ξεπουλήματος. Και βέβαια όλη αυτή η λογική και η τακτική θα μας βρει σύσσεμους τους δημάρχους του παραλιακού μετώπου και πιστεύω και τους υπόλοιπους ότι θα στηρίξουν αυτή την ενέργεια απέναντι. Είχαμε βρει τη σύμφωνη σε πολλά από αυτά που λέτε, αλλά δεν είναι της ώρας. Καταρχήν είναι σχέδιο νόμου, ακόμα δεν είναι νόμος, έτσι. Για το και περιμένουμε. Αλλά θα είμαστε μαζί σας σε αυτό που λέμε. Δηλαδή αυτό το ότι πρέπει να ανήκουν στους Δήμους, πιστεύω ότι θα το παλέψουμε όλοι. Και στις Δημοκρατίες αυτούς.
Και στους δημότες. Στους δημότες. Αυτό παρακαλώ. Δήμα νόμος στο δημότη.